έρθει η ώρα και η στιγμή να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να βάλουμε ένα αγόρι πολύ ωραίο και ιδιαίτερα χαρισματικό. Ένα αγόρι το οποίο μπήκε στη ζωή μας 2 χρόνια πριν, μέσα από μια καθημερινή σειρά η οποία έσπασε τα μηχανάκια της HGB και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα τον έχουμε σήμερα εδώ. Ποιος είναι? Είναι ο Όθωνας Μεταξάς. Καλώς το να. Καλώς ήρθες. Καλά, εσύ. Καλά. Καλώς ήρθες. Πού κάθομαι? Εδώ, ανάμεσά μας. Ωραία. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Καλώς ήρθες εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις εδώ? Ξέρω ότι τραγουδάς. Τραγουδάω και τώρα. Σε μουσική σκηνή. Έχω ξαναυπάρξει εδώ στη Θεσσαλονίκη για 6-7 μήνες. Με θέατρο? Με θέατρο, ήμουν στο Κρατικό πριν 5 χρόνια. Όχι, πριν 7 χρόνια, το 2005. Πώς περνάνε τα χρόνια, ε! Ναι. Με τη Χριστούλα τη Διαβάτη, στο Χαλοντόλι. Και τώρα ξαναέρχομαι για μια άλλη ιδιότητα. Σαν και... μουσικός, δηλαδή τραγουδιστής τώρα. Ναι, σαν τραγουδιστής, εντάξει. Η ιδιότητα αυτή για να την υιοθετήσεις πρέπει κάθε ιδιότητα, πρέπει να έχεις μια πορεία, ένα έργο. Τώρα απλά εμφανίζομαι στο Love Casual Living. Ναι. Μαζί με την Ελευθερία Πάτση. Ξεκινάμε το Σάββατο και ελπίζουμε να πάμε καλά και είμαι εκεί ως τραγουδιστής. Αυτό που κάνεις και τον τελευταίο καιρό, θα με συνεργασίες οι οποίες ήταν με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και την Ευαθία Τριμπούτση και αναφέραμε και στον Χρήστο Νικολόπουλο. Ναι, το χειμώνα ήμασταν με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Βασικά όλο αυτό ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με την Ευαθία Τριμπούτσικα, ναι, που συμμετείχα σε κάτι συναυλίες μαζί της. Και φέτος το χειμώνα πάλι με τον Χρήστο Νικολόπουλο που ήμασταν στο μαγαζί. Τρέχεις πάρα πολύ δηλαδή, ε. Έχεις πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι οι εποχές δύσκολες. Πηγαίνω, έρχεσαι μόνος σου Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό το ταξίδι. Γιατί... δεν έρχεσαι εδώ πέρα, δεν κάνεις τις πρόβες σου. Τώρα ήρθα, έχω μια εβδομάδα και ξεκινάμε το Σάββατο. Μόνος σου, είσαι εδώ? Ναι, μόνο μου. Δηλαδή, γιατί? Το έτερο σου ίμιση, το έχεις εκτίμηση, το έχεις φέρει καθόλου στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι. Μόνος μου έρχομαι. Μόνος? Ναι. Είσαι μόνος καταρχήν? Στη ζωή. Στη ζωή. Έχω φίλους, την οικογένειά μου. Τέτοια. Ενώ σου γεμίζει κάποια γυναίκα τη ζωή σου? Αυτό θέλω να πω. Προς το παρόν όχι. Αν νομίζω κάποια σχέση σοβαρή. Πάντως, όταν διάβαζα λίγο τη συνεντεύξη, έκανα έτσι μια περιήγηση. Και διάβασα ότι έχεις πια καλή σχέση με τη μοναξιά και διάβασα ότι ψάχνεις και τη σταχτοπούτα, σου λέει. Ναι, έχω φέρει ένα κουβάκι για να δώσω κάνει. Για δες. Να σου πω και δεν το δικό μου. Δεν τόσο ψηλό τάκου. Τα φοράω όλα. Για να ξέρεις προσαρμόζεται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πραγματικά όμως, τι στοιχεία πρέπει να έχει μια γυναίκα για να σε γοητεύσει και τι στοιχεία πρέπει να έχει αυτή η σταχτοπούτα την οποία ψάχνεις και δεν βρίσκεις. Να σε βοηθήσω εγώ. Ναι, για να μην χρονοτριβούμε, δεν πας στον καθρέφτη μέσα. Καλή παιδιά. Ούτε εκπηγές. Τι στοιχεία? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είναι συνταγή αυτό το πράγμα. Εντάξει, πες μου τότε τι στοιχεία δεν πρέπει να έχει από αυτές τις κοπέλες που είχες, ναι, και δεν ήταν οι σταχτοπούτες σου. Νομίζω ένα στοιχείο είναι γενικά στις σχέσεις, είναι να σε κάνει ο άλλος να είσαι ο εαυτός σου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να φοράμε ρόλους. Ναι. Είτε συνειδητά είτε συνείδητα, ακόμα και μέσα στις σχέσεις μας. Και νομίζω πολύ σημαντικό είναι αυτό, να κάνει να είσαι χαλαρός και να είσαι ο εαυτός σου και να σου δίνει χωρίς να κοπιάζει, δηλαδή να μην δυσκοστίζει, να καταθέτει χωρίς να κοστίζει. Αυτό νομίζω. Και να σε κάνει να νιώθεις σημαντικός. Ναι. Μπορεί να είναι ο λάθος άνθρωπος, αυτό δεν έχει να κάνει. Δηλαδή μπορεί εγώ να με κάνει να νιώθω σημαντικός ένας άνθρωπος που αντικειμενικά με βάση τα κοινά κριτήρια δεν είναι σωστός. Εντάξει, σωστό είναι και λίγο υποκειμενικό. Γι' αυτό το λέω. Είναι ανάλογα με τη φάση της ζωής σου.